Ακόμη μία υπόθεση σχολικού εκφοβισμού που παρολίγον έχει μοιραία αποτελέσματα, καταγγέλουν οι γονείς 16χρονου μαθητή από την Πάτρα. Η οικογένεια του παιδιού αποκάλυψε ότι ο 16χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, μην αντέχοντας το μπούλινγκ που δεχόταν από συμμαθητές του. Είναι αποκαλυπτικά όσα καταθέτουν μιλώντας στο Open. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι. Είσαι ηλίθια. Ρε, έχεις πως είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά. Μπορεί όσα ακούσαμε να αποτελούν απόσπασμα από καμπάνια κατά της σχολικής βίας. Φαίνεται όμως ότι και το 16χρονο μαθητή από την Πάτρα ήταν μέρος της σχολικής του καθημερινότητας. Αυτό τουλάχιστον καταγγέλνουν οι γονείς του, οι οποίοι κατάφεραν να σώσουν το παιδί τους την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά από το χείλος του γκρεμού. Όταν κατέβηκε κάτω, ένα γράφημα, γιατί τι έκανες αυτό, τι έκανε λάθος, τι είναι αυτό που έκανες απόψε. Λέει, δεν με κατάλαβες. Σου είπα και σου φώναζα ότι δεν μπορώ να πάω σχολείο, γιατί θα με κοροϊδεύουν όλοι. Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ο μαθητής της πρώτης λυκείου επέστρεψε από το σχολείο εμφανώς αναστατωμένος. Οι γονείς του 16χρονου ανησύχησαν βλέποντας την αλλαγή συμπεριφορά του. Το βράδυ της ίδιας μέρας τους εκμυστηρεύτηκε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συμμαθητή του. Αν δεν αντιδρούσε, θα γινόταν περίγελος. Μαμά μου λέει, δεν είναι έτσι, γιατί στο σχολείο μου λέει, υπάρχουν νόμοι. Αν αυτός που έκανε αυτό το πράγμα, εγώ δεν αντιδράσω και δεν του επιτεθώ και δεν πιεστούμε στα χέρια, θα θεωρηθώ δηλώς. Θα με κοροϊδεύουν και θα μου το κάνουν κι άλλοι αυτό που μου έκανε αυτός. Τη χαριστική βολή στο 16χρονο έδωσε μια προσβλητική ανάρτηση του συμμαθητή που τον έδιρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκείνη τη στιγμή θόλωσε. Φίλησε τη μητέρα του και με την πρόφαση ότι πάει μια βόλτα ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού. Βρήκα το παιδί έτοιμο στο κενό. Ο Θεός με φώτισε, μου έδωσε αέρα στα πόδια και δεν με κατάλαβε. Και πρόλαβα και το τράβηξα. Και έκλαιγε. Τη Δευτέρα, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου αποφάσισε τη διήμερη αποβολή του μαθητή που άσκησε βία στο 16χρονο. Καλέστηκαν οι γονείς του θήτη και εκεί και ο μαθητής και εκεί παραδέχθηκε ότι είχαν συμβεί όσα όλοι κατήγγειλε ο μαθητής. Το σχολείο έκανε, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε να δώσει την μεγαλύτερη δυνατή ποινή που μπορούσε να δώσει και ότι ο μαθητής έλεγε ότι τα έκανε όλα για χάρη αστείωτητας, για ένα αστείο. Παρ' όλα αυτά, ο 16χρονος θήτης δεν συνετίστηκε. Τη Δευτέρα το απόγευμα όμως ανάρτησε πάλι το παιδί αυτό. Δεν τρέχει τίποτα, μια διήμερη έφαγα και τώρα αρχίζει το πάρτι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα περιστατικά σχολικής βίας αυξάνονται συνεχώς και τα social media και το διαδίκτυο βοηθούν στα κρούσματα σχολικού εκβιασμού. Η αποδοχή της διαφορετικότητας, τα social media και όλη αυτή η υπερβολική έκθεση που υπάρχει ίσως δημιουργεί μια μεγαλύτερη ψυχική και ψυχολογική πίεση στα άτομα με αποτέλεσμα να προσπαθούν να επιβληθούν κοινωνικά με διάφορους τρόπους. Ο 16χρονος μαθητής οδηγήθηκε στον ιατροδικαστή για να εξεταστεί και η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.